Το πάρκο με τα υπαίθρια όργανα γυμναστικής, το οποίο ολοκληρώθηκε στις ΕΣ, χρειάζεται συντήρηση, καθώς τα γυμναστικά όργανα έχουν αρχίσει και χαλάνε και τα ατυχήματα δεν είναι λίγα. Πρόκειται για το πάρκο που βρίσκεται στις ΕΡΕΣ, στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας, που υλοποιήθηκε από τη συνεργασία του Δήμου με τη ΔΕΔΑ και στόχος είναι να μπορούν να αθλούνται όλοι οι ΣΕΡΕΙ. Σχετικά με το θέμα συντήρησης, αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιώργης Νυχτοπάτης. Είναι ο Δήμος ΕΡΟΝ, βέβαια η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Το δυσάρεστο είναι ότι όταν τα όργανα τοποθετήθηκαν, οι δημότες δεν έκαναν υπομονή και έσπασαν την πόρτα και ούτε έλαβαν υπόψη τους τις πινακίδες που είχαμε. Τώρα βέβαια χρησιμοποιούνται, άρα ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Θα ολοκληρωθούν σε λίγο οι διαδικασίες για να μπορούν να χρησιμοποιούνται τα όργανα. Θυμίζω ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί και ο άλλος διαγωνισμός, στον οποίο έχουμε τρεις ακόμα τέτοιους χώρους με όργανα εξωτερικού χώρου. Σε αυτούς τους χώρους, ποιες ηλικίες επιτρέπεται να μπαίνουν, να εισέρχονται? Πάνω από 12 ετών. Τα όργανα δεν είναι για μικρότερα παιδιά σίγουρα, αλλά είπαμε δεν είναι και εύκολο να σταματήσουμε όλους τους δημότες να χρησιμοποιούν τα όργανα αυτά όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Πρέπει όλοι βέβαια να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Καθώς συμπλήρωσε ότι συνολικά αναμένεται να λειτουργήσουν άλλα 3 παρόμοια πάρκα και συγκεκριμένα στο αθλητικό πάρκο Μόνιας, στο τέλος της κοιλάδας της Αγίας Βαρβάρας και στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Ένας χώρος ήταν επίσης στην Αγία Βαρβάρα, θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Ένας είναι στο αθλητικό πάρκο Μόνιας, στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και θα δούμε ο τρίτος χώρος που ακριβώς θα είναι, όπου έχουν πιο πολλές ανάγκες. Πιθανό να είναι στον Αγιάννη.